Δε σε συγχωρώ. Λοιπόν, ξεκινάμε το γύρισμα. Ξεκινάμε το γύρισμα με το «Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα». Γιατί η φάση είναι γκρίντζι. Νίκη. Φίλοι μου, καλημέρα. Σήμερα πρωινός καφές. παρατέταρτο το πρωινό καφέ. Ναι. Αυτή είναι η ζωή του YouTuber. Σε περίπτωση που κάποιοι αναρωτιόντουσαν και δηλαδή νομίζανε ότι είμαστε με το πιλοφόρο και το μυστρίο τη 7 η ώρα το πρωί. 7 η ώρα κύριοι κοιμόμαστε, γιατί διαβάζουμε τι ιστορίε σα. Εγώ δίπλα Έτσι. σου ξενύχτησα, Ειρήνη, κοιμόσουν τι ωραία ελαφρύ ροχάλισμα για λευκό ήχο. Θε να πούμε ποιο ροχαλίζει τώρα πιο πολύ. Είπα θες να... ελαφρύ ροχάλισμα για λευκό ήχο. Εγώ είπα, είμαι. Ήχο από ηχος! Με παίρνετε και στο σπίτι για να κοιμήσω τα μωρά σα. Ροχαλίσω και το μωρό κοιμάται γιατί φοβάται. Μην είναι στα έγκατα τη κόλαση. <laughs> κοιμάται από φόβο. Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με ιστορίε που έχετε. Δεν μπορώ να μιλήσω. Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με τι πιο σουρεάλ ιστορίε. Δεν μπορώ να μιλήσω. <laughs> Το σημερινό βίντεο λοιπόν έχει να κάνει με τα χειρότερα σκηνικά που έχετε βιώσει με συγκατοίκου σα. Είτε ήσασταν σε αιστείε, είτε ήσασταν πολύ εράσμοιτε μου στείλανε. Το εράσμοιτε ακούτε mm -hmm. ακούγεται κάπω θρησκευτικό. Yeah. Που πήγαν εράσμου ενώ. Yeah. Με άντρε φίλου σα μου στείλατε που η συγκατοίκηση με άντρα είναι ένα δυσβάσταχτο ε, γεγονός, Έτσι, Να το πούμε και, και για τον αυτό. τον άντρα γυναίκα μου. Συγκατοίκηση με άντρα που δεν είναι εγκόμενο και μαζεύει τι κάρτε του γιατί δεν θα mm. το βράδυ yeah. από τα νεύρα. Yeah. Με φίλο σου που βγαίνει με το βρακί. Σε περίεργες στιγμές και εσύ άνθρωπος είσαι. Πώς αναντέξεις. Α, έχουμε και τέτοια. Εγώ όχι, εγώ όχι. Ναι, εγώ είμαι. Όχι, εγώ. Καλό βράδυ. Σπουδάζω στην Αγγλία και έχω μείνει 4 χρόνια σε φοιτητικέ εστίε. Αυτό πώ το κάνουνε, Μπράβο στα παιδιά που φεύγουν στι ξένε χώρε, στην ξενιτιά. Να το παίξει τώρα και λίγο Καζατζίδη. Φεύγουν και μένουν και με α, άτομα τα οποία δεν έχουν την ίδια κουλτούρα, οπότε πρέπει να προσαρμοστούν και στην κουλτούρα τη χώρα και στην κουλτούρα των συγκατοίκων. Μπράβο και στα άλλα παιδιά αντίστοιχα, τα ξένα παιδιά. Ε, με τη δική μας κουλτούρα. Μία όμως λέει ήταν η συγκάτοικος που έχει μείνει στην ιστορία. Πίσω στην καταπληκτική εποχή τη καραντίνας και καραντίνα με συγκατοίκου, μαλάκα πονάει. Ειδικά τα παιδιά που φύγαν το 20 για σπουδέ στο εξωτερικό. Και ειδικά με σε κάνα δωμάτιο φυλακή, <Κι> να πούμε. Βρίσκομαι, λέει, σε μια εστία με μια κοπέλα η οποία είχε αμονή με τον COVID. Οτιδήποτε έμπαινε μέσα στο σπίτι έπρεπε να ψυχαστεί με καθαρό ενόπνευμα. <Κι> σε σημείο που αν άναβε αναπτύρα στο δωμάτιο θα γινόταν μπουρλότο. Και ξέρει, αυτό το άγχο Μοιράζεται! Πώ εγώ έχω κλείσει ένα σπίτι με τη Δήμητρα και κάνουμε δίαιτα, και άμα με δει να τρώω, με κυνηγάει. Αυτό το άγχο μοιράζεται. μοιράζεται! Η συγκεκριμένη κοπέλα είχε την τάση να μην πλένει τα κουζινικά τη σκεύη και να τα επαναχρησιμοποιεί, δηλαδή στο ίδιο μπόλ που θα έτρωγε το πρωί, θα άφηνε βρώμικο μέσα στο ντουλάπι για να φάει το βραδινό τη. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω με του ανθρώπου που είναι μικροβιοφοβικοί πώ έχουν την ψυχραιμία πολλά πράγματα μέσα στο σπίτι τύπου τηχέστρα. Ναι. Την κουζίνα, που είναι οι μεγαλύτερε αιστείε μικροβίων μέσα στο σπίτι, να τι αφήνουν απεριποίητε. Γενικότερα. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση και εικάζω ότι τα ζώδια αυτών των ανθρώπων είναι Παρθένο. Γνώμη <Κι> μου. Πύριε! λέει τα μαχαιρόπυρουρα και τα τοποθετούσε στα σιρτάρια. <Κι> Άντε καλά, αυτό γιατί να πάρει άλλο το σκουπίζεις και τρώσει και το γλυκό. Δεν θα μιλήσω για την κατάσταση του δωματίου και του μπάνι τη. Σκεφτείτε μια κατάσταση του How clean is your house. <Κι> Fun fact, σπούδαζε μικροβιολογία. Εγώ βρήκα τη λογική. Είδε να ένα μικρόβιο στο σπίτι για να το πάρει στο εργαστήριο. Άλλο λόγο δεν μπορώ να βρω να είσαι μικροβιοφοβικό και να τα ψεκάζει όλα με ένα και να συνεχίζει να είσαι τέτοιο αχρέπι με στο σπίτι. Αγγλική κουλτούρα. Δεν θέλω να γίνω τοπική istria, αλλά στην Ελλάδα η μάνα σε χτυπάει με παντόφλα από τριών χρονών. Μαθαίνει. Special place in hell. Όχι, δεν ξεκινάει έτσι. Όπω ήταν καλό για το Be continued. Πολύ αγαπημένη και μοναδική <laughs> θεά και γκουρού του έρωτα. Και αγαπητό επιτέλειο. Τι λέτε αυτό το λέξη γιατί <laughs> μην <μήνω> ο θέλει, λέει. <laughs> Αρχικά να πω ότι συγκάτη κόσμο είναι κνέ. Και. Τι πά να πει. Δεν, δεν θέλω να καλλιουργούμε στερεότυπα. Αλλά αυτοί είστε. Δεν κρίνω, λέει. <laughs> <laughs> Ούτε κι εγώ. Στο τηλέφωνο πριν έρθει έλεγε, θα μαγειρεύουμε μαζί, θα τρώμε, θα πηγαίνουμε εκδρομέ. Ναι, λοιπόν, είχε έρθει δύο μήνες, λέει, στο σπίτι, η βαλίτσα ήταν όπως ήρθε, oh. δεν είχε ανοίξει κανένα ρούχο, wow. όλα στο πάτωμα, κυριολεκτικά δεν έβλεπες πάτωμα, η λέξη παράθυρο μάλλον ήταν άγνωστη και δεν για ποτέ, με αποτέλεσμα να ζέχνει το δωμάτιο. Εγώ είμαι καθαρή και τακτική, όπως καταλαβαίνεις. Πέντε μήνες μένουμε μαζί σχεδόν, δυο φορές έχει πάει σούπερ μάρκετ. Ε, ρε, συντρόφισα. Ε, υπάρχει μία αίσθηση στο σπίτι, γενικά επειδή τώρα μου είπες ότι η κυρία είναι κνήτησα, που είναι αυτοδιαχειριζόμενο ε, σπίτι. Κατάλαβες, ναι, όταν υπάρξει ανάγκη, θα πάει η κοπέλα να πάρει. Εσύ, άμα δεν αφήνει καμία ανάγκη να υπάρξει, πώ θα πάει η κοπέλα. βάζω τώρα στο mindset έτσι, το ναι. του αυτοδιαχειριζόμενου, γιατί έχω χρόνια έχω περάσει εκεί να παίρνω μπύρε ένα ευρώ για να βλέπω αυτό που θέλω. <laughs> <laughs> και τι τρώει, θα σου πω εγώ, ό,τι δικό μου έχω. Ah. Και τι κάνει μετά, ο oh, ναι, αφήνει τα άδεια βάζα, κουτιά κτλ. στη γαμπά τη με αποτέλεσμα να μην ξέρω καν ότι έχουν τελειώσει. Αυτό το κάνω εγώ για να μην καταλαβαίνει μάνα μου τι τρώω. Special place in hell for those people. Yes, μαλάκα όποιο μου τρώει το φάει. Και η Ειρήνη βέβαια έτσι είναι. Μια φορά σου χαφάει μια μπουκιά πίτσα και μου την έδωσε γιατί τη ξενέρωσε. <laughs> <laughs> Σαν να μην έφτανε αυτό, επειδή το δωμάτιο είναι στην κατάσταση που προείπα, κοιμόταν για πολύ καιρό στο σαλόνι. Και τη λέω σε κάποια φάση τι παίζει. Μου λέει Α, βολεύομαι πιο πολύ εδώ. Άσε να ρε, αλεπουδιάρα. Επειδή δεν είχε γεμίσει βακτήρια για το σαλόνι. Να σημειώσω ότι είχα προσφερθεί πολλάκι να τη βοηθήσω με ό,τι χρειάζεται σε άποψη καθαριότητα και τα λοιπά για να νιώσει άνετα. Και στο θέμα με τα φαγητά επίση μίλησα μετά από πολύ καιρό γιατί ντρεπόμουν. Να μην τρέπεσαι. Στο φαγητό δεν υπάρχει εμεί. Εκεί που γινόμαστε σύντροφοι, ξαφνικά γινόμαστε μονάδε όταν πρόκειται για θερμίδε. Το λέω, κρατήστε το, Χρυσήδα γκαγκούτι 22. Προσθέτει. Τέλεια. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Επίση, όσον αφορά την καθαριότητα, τη έμαθα από την αρχή σε ανηλίθεια πώ να καθαρίζει. Αυτό είναι χρήσιμο και ήταν πάρα πολύ καλό εκ σου. Γιατί όντω η κοπέλα μπορεί να μην γνώριζε πώ να καθαρίζει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αν δεν έχει μεγαλώσει. Ε, σε ένα περιβάλλον που είναι αρκετά διδακτικό όσον αφορά την καθαριότητα, ε, να μπορέσει μόνο σου να το κάνει. Τώρα θα πει τι έγινε και γιατί μένετε μαζί. Είναι καλή κοπέλα και σχετικά στην επίσημη υποχρέωση των πληρωμών. Τα φαγητά μου δεν τα τρώει πλέον. Πολύ καλή κοπέλα. Δεν τρώει τα φαγητά μου. Αυτό δεν ήταν α πούμε το. Προφάνε, είναι έτσι. αποφατική η συνοχή. Κατάλαβε. Είναι καλό γόμενο, μιλάει με άλλε, δεν πηγαίνει όμω. Ah, <laughs> Καταλαβαίνει. <laughs> Γενικά η συγκατοίκηση δύσκολο πράγμα, αλλά στην Ελλάδα όπω είναι η φάση, άμα θέλει να ζήσει κιόλα, δεν γίνεται αλλιώ. Γενικά είναι δύσκολη η συγκατοίκηση. Σε όλε τι χώρε υπάρχει θέμα με την συγκατοίκηση. Σε άλλε χώρε γιατί είναι πολύ ψηλά τα ενίκεια ε, και είναι χαμηλή μισθή, όπω συμβαίνει και εδώ, όπω συμβαίνει και Αμερική. Σε άλλε χώρε, επειδή δεν υπάρχουν νεόδμητα στο κέντρο ε, όπως είναι η περισσότερη Ευρώπη, ε, οπότε αναγκάζονται πιστεύω, να μένουν πιστεύω. σε μεγάλα διατηρηταία σπίτια πολύ ε. μαζί. Okay. Και άγνωστοι είναι σύνηθε πλέον. Δηλαδή, και Ολλανδία, Γερμανία, ναι, 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 ναι. σε όλα αυτά είναι πάρα πολύ σύνηθε, επειδή δεν υπάρχουν σπίτια, mm -hmm. δεν υπάρχουν μισθοί. Anyway. Είναι δύσκολο, ωστόσο εύχομαι ο καθένα να βρει ένα σπίτι για τον εαυτό του και να είστε ανεξάρτητοι γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά τώρα που μεγαλώνω και το αντιλήφθηκα. Δεν θα χωρούσε ένα συγκάτοικο στη ζωή μου αν δεν με ενώ Εννοώ mm. ότι mm. ξέρει, καταλαβαίνει. Mm. ότι πηδάω τώρα και με και εμένα. <laughs> <laughs> Σήμερα ξεκίνησα μετακόμιση να φύγω από το κολόσπιτο. Είναι τώρα η ιστορία, mm. σημαίνει τώρα. Mm. Λοιπόν, εγώ μένω Λονδίνο. Είναι και πολύ γνωστό ζυγό το Λονδίνο. Παιδιά, τρία στα τρία δηλαδή. Καμήθηκε. Ήρθα τον Αύγουστο και μπήκα στο σπίτι με αυτή για συγκάτοικο. Α τη λέμε κοπρόσκυλο γιατί κοπρόσκυλο είναι. Ξέρει <laughs> τι γίνεται στο Λονδίνο. Είναι όλα τα σπίτια σαν ανέκδοτο. Είναι ένα Πακιστανό, ένα Έλληνα, <laughs> ένα Γερμανό. <laughs> δηλαδή είναι κάπω έτσι η φασούλα. Το σπίτι το βρήκα μέσω φίλου φίλη. Το κοπρόσκυλο ήταν η γκόμενα του φίλου. Η Ιταλίδα. Λέω και okay, πόσο χάλια μπορεί να είναι. Ίδια κουλτούρα, και οι δυο οι μάνες μας δέρνανε. Το εν λόγω κοπρόσκυλο είναι τρομερά τσιγκούνα. Τσιγκούνα Ιταλίδα. Τον Ιταλό, από τον του Τσιγκούνα. Και όταν λέω τσιγκούνα, ενώ δεν ανάψαμε θέρμανση σχεδόν καθόλου φέτο το χειμώνα. Συγγνώμη. Μεσόγεια, μεσόγεια κοπέλα γιατί δεν στάθηκε το κόκκινο στο πετσί της. Πρώτη φορά ανάψαμε θέρμα στις 13 Δεκεμβρίου. Μετά εγώ έφυγα διακοπέ και όταν επέστρεψα αρχέ Ιουναρίου, ανάβαμε μισή ώρα τη μέρα με δική μου προτροπή. Πήγα Νοέμβρη στο Λονδίνο. Πήγα Νοέμβρη στο Λονδίνο. Μύθηκα στο κρύο. Έρχεται ο λογαριασμό και θα πληρώναμε από 25 λίρε η κάθε μία και το βρήκε ακριβό. Από 25 λίρε η κάθε μία, 200 ευρώ μέθηκα στο φυσικό αέριο. Μόνη τα πλήρωσα. Και μου είπε, αν θέλει να ανάβει, θα το πληρώνει μόνη σου. Και να μην ακούσω, λέει, δεν έχει λεφτά. Λε και την ξέρουμε εμεί <laughs> και να πηγαίνουμε. Μα δεν. Δουλεύει, λέει, σε τράπεζα και μου είναι συνέχεια εκδρομέ. Μήπω γι' αυτό είναι συνέχεια εκδρομέ. <laughs> Γιατί λέει, δεν θα ζεσταθώ ένα χρόνο στο Λονδίνο, θα ζεσταθώ δύο στο μέρες στην Πολωνία. <laughs> oh, <okay. laughs> στο Μπαλί. Oh, okay. Επειδή έκανα εράσμους πρακτική στο μεταπτυχιακό μου, βρέθηκα στη Σλοβακία μέσω agency και πληρωμένο σπίτι από την εταιρεία όπου ζούσα με δύο συγκατοίκου που ήταν στην ίδια φάση με μένα. Όταν okay. Όταν πρωτοπήγα, βρήκα μια Ιταλίδα και μια Βιετναμέζα. Έζησα πολλά σουρεάλ με αυτέ τι δύο, αλλά με διαφορά το καλύτερο ήταν ότι η Ιταλίδα που είχε σχέση 6 χρόνια σε λιγότερο από ένα μήνα που ήμουν εκεί, μου ζήτησε να αλλάξω σπίτι και να φύγω από αυτό που μέναμε στο κέντρο και να πάω σε κάποιο άλλο από τα άλλα διαθέσιμα του agency, τα οποία ήταν όλα μακριά και μικρότερα. Φάση να φύγω από το σπίτι τριάρι Αριστοτέλους για να πάω στην καρσονιέρα δίπλα στον ΟΣΕ. και ο λόγο ήταν, λέει, ότι ζήλευε ο δικό τη και μαλώνανε συχνά που έμενε με αγόρι στο ίδιο σπίτι. Και όταν την είπα, γιατί δεν αλλάζει εσύ, απάντησε μένα, ε, δεν είναι ωραία τα άλλα σπίτια που είναι διαθέσιμα. Άφησε να φιλοσοφήσω. Εγώ νομίζω ότι η ταλήθηση είναι πολύ savage. Αυτή η ιστορία μου βγάζει αυτό το πράγμα, φιλοσοφία. Οι άνθρωποι είμαστε ακριβώ όπω τα ζώα στη ζούγκλα. Έρχεται το νέο μέλο, έτσι, στη ζούγκλα και προσπαθεί να το διώξει ή του δείχνει ότι εσύ είσαι ο καινούριο. Εγώ, όντα πιο παλιό, αποφασίζω. Καθίστε, σκεφτείτε ενό λεπτού σιγή. Εγώ, σαν καλό συγκάτοικο, τη πρότεινα να μου τον δώσω να μιλήσουμε τηλέφωνο για να τον καθησυχάσω, λέγοντά του την αλήθεια και ότι τιμάω την ανδρική αλληλεγγύη, αλλά φοβήθηκε μην πραγματικά του πω ότι τον είχε ταράξει το ψέμα και έβγαινε ενώ του έλεγε ότι κοιμάται. Α, α, α έτσι οι Ιταλίδε, δεν τσουβαλιάζουμε. <χω> τελικά η τύπησα έμεινε λίγο καιρό ακόμη και άλλαξε σπίτι ενοχλημένη που δεν έφυγα εγώ, όπου μετά από κάποια εβδομάδα μου είπε ότι τελικά χωρί ανεξαιτία μου, αλλά με ευχαριστεί. Προφανώ αποτέλεσε αφορμή σε ένα καυγά που είχαν και θυμήθηκε η Ταλίδα τώρα ότι ο γκόμενο είναι τοξικό και δεν το θυμόταν όσο αναγκαζόταν να θα του πει ψέματα το ότι κοιμάται ενώ θα βγει. Εκεί δεν το καταλάβει ότι είναι τοξικό και λέει τώρα που ήρθε ο συγκάτοικο. Thank you, my friend. Γκράτσια. Γκράτσια. <laughs> <laughs> Έσω σε μία σχέση. Έσω σε μία σχέση. Άνθρωπο, στεκόμενο ξέρω. στο ύψο του, να το πω κι αυτό, γιατί θα μπορούσε να είναι χάφτα και να αλλάξει σπίτι. Αλλά στο εξωτερικό είναι δύσκολα τα πράγματα, οπότε κι εγώ θα έλεγα όποιο θέλει φύγει. Μου έχει στείλει και δεύτερη ιστορία που όντω είχε έρθει μια κοπέλα σπίτι πολύ ωραία και τη την έπεσε, αλλά έφαγε χ. Μάλλον είχε προαίσθημα ο Ιταλός γκόμενο Ιταλίδος. Δεν ξέρω. Αν έχει λέει το Θεό σου, έβρισκα σχεδόν καθημερινά στο πάτωμα τη γάνια σκουπίδια, τα ψιά, φαΐ και κάτι ξεχασμένα προφυλεκτικά, χρησιμοποιημένα και μη. Γενικά, σε τέτοια σπίτια που βλέπουμε και στο How Clean Is Your House, προσπαθείς να φτιάξεις ιστορία. Πώς το τηγάνι υπάρχει στο πάτωμα και γιατί δίπλα στο τηγάνι υπάρχει ένα χρησιμοποιημένο προφυλεκτικό. <laughs> λοιπόν, έχουν μια πληροφορία αυτά τα σπίτια, αυτό θέλω να πω. Content. 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 Αν μπαίναμε σε ένα τέτοιο σπίτι με την κάμερα. Και απλά μιλούσα και εγώ, το, το παθάζε. βρίσκαμε. Εσείς. Όχι. Μα, εντάξει, Περιτώ να πω ότι τα instant noodles και το delivery έγιναν ζουμπουλία στην τάλια μου. Όταν ένα πρωί πάθαινα το κατά σειρά πέμπτο εγκεφαλικό, μπήκε ο συγκάντικό μου αραχτό με ένα σπίτι στην κουζίνα και στην ερώτηση τι σκατά έγινε, μου απάντησε πολύ χαλαρά και ταπεινά. Ε, μωρέ, πεινάσαμε λίγο το βράδυ και είπαμε να τσιμπήσουμε κάτι. Τώρα τσιμπήσανε π. Τι γάνι, δεν ξέρω, δεν δείξει Γιατί δίπλα στο τι γάνι είχε. Ένα μαγικό ξημέρωμα είδα έναν άκυρο φίλο μου να βγαίνει από το δωμάτιο τη διπλανή χωρί ρούχα, αλλά με ένα καπέλο σεφ και χειροπέδε χωρί παρφανώ να έχω ιδέα. Στο σαλόνι κουζίνα είχαμε μονίμως στη γωνία στη στημένη μια κάμερα με τρίποτ και δεν ρώτησα ποτέ γιατί. στείλε η για μια φίλη ρωτάω, δηλαδή, <laughs> πού να είναι αυτό το σπίτι και τι να ζουν. Δηλαδή, ναι. κάμερα με τρίποτ, προφυλακτικά κάτω, σε ευχηροπέδες, σπίτω. βγαίνει ο γείτονα με σπίντο στη κουζίνα, μαλαπέρδα έξω. Ε, κι εγώ έτσι θα έκανα την καρδιά μου πέτρα και θα τρώγα delivery καθένα. Γκουρού μου, υπέρλαμπρη και θεόσταλτη γκουρού μου, μου γεμίζει στο φως όλα τα μεσημέρια των βαρετών δευτέρων μας. Α, πώς γίνεται να μην ακούσω όταν μου το γράφει έτσι. Γνώρισα, λέει τη φίλη μου, όταν ακόμη κάναμε μαζί φροντιστήριο πριν δώσουμε πανελίνιε. Όταν με το καλό δώσαμε και βγήκε ότι περάσαμε στην ίδια σχολή, στην ίδια πόλη, αποφασίσαμε να μείνουμε μαζί, καθώ η φίλη μου θα έκανε μεταγραφή για την πόλη που έμενε και θα ήταν κρίμα να νοικιάσει ένα σπίτι με συμβόλαιο για το πολύ δύο μήνε. Όλα καλά, όλα ωραία, αν και στη σχολή δεν ταιριάξαμε με τα ίδια άτομα και αυτό έχει ω αποτέλεσμα γενικά όλο το πρόγραμμά μα να είναι διαφορετικό. Γενικά, αν μα βλέπει κάποιο παιδί που δίνει πανελίνιε, αν τυχόν έχει τη δυνατότητα να νοικιάσει μόνο του όταν περάσει να το κάνει και να μην σας είναι παίρνουν τα είμαστε φίλοι τόσα χρόνια, περάσαμε στην ίδια πόλη, πρέπει να ζήσουμε μαζί ή τι ωραίο που θα ήταν να ζήσουμε μαζί γιατί τζάμπα θα μαλώσετε και με θα τόσο καρδιακούς φίλους σας. Αν δεν υπάρχει επιλογή το καταλαβαίνω. Όμως αν υπάρχει επιλογή καλό θα ήταν να μένετε μόνοι σας γιατί και εμείς τα έχουμε βιώσει. Είναι πολύ πιθανόν με αυτά τα άτομα που τόσο πολύ αγαπάτε, να μαλώσετε γιατί είναι μια τεράστια μετάβαση και για του δύο και κανεί δεν θα μπορεί να σκεφτεί κανέναν άλλον πέραν από τον εαυτό του εκείνη τη στιγμή. Αμέτρητα άτομα, λέει, έμπαιναν και έβγαιναν από το σπίτι καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα και πολλέ κοιμώτουσαν σε αυτό το σπίτι βρίσκοντα και εμένα και τη φίλη μου σύμφωνη. Το πιο σουρεάλι σκηνικό παρόλα αυτά συνέβη ένα βράδυ του Οκτώβρη, ούσα αρκετά κουρασμένη από τι κρεπάλε των προηγούμενων ημερών, ah. Oh. χαλάρωνα oh. με την κουβερτούλα μου ήσυχα και ωραία στον καναπέ μου, βλέποντα τη σιρούλα μου στο λάπτοπ. Κατά τι 3 και κάτι το βράδυ, Λιδιά. Α, η Παναγιώτα είναι σκέφτηκα από μέσα μου και πριν προλάβω να ανοίξω τα κουρασμένα μου μάτια, βλέπω ωριακά καμιά 7 άτομα να έχουν μπει μέσα στο σπίτι. Αυτό το βίωνα και με την Αλεξάνδρα. <laughs> <Okay. laughs> Ευτυχώ είχαμε κοινέ παρέε, οπότε τα 7 άτομα που μπορεί να έσκαγαν, θα έλεγα και στου 7 αντεγανιτείτε που ήρθατε τέτοια ώρα. Πούμε. <laughs> Είχα το θάρρο. Είναι μαρτυρικό. Λέω εγώ, γεια σα, τι έγινε. Λέει στην μου, έλα να ήρθαμε να μαγειρέψουμε. Τι να κάνετε, <laughs> ειδικά όταν έρχονται με όρεξη τρει-τέσσερι το βράδυ, <laughs> να κάνουμε και την κουζίνα μου. Ο Γιάννη από εδώ έχει τελειώσει μάγειρα και κανονίσαμε να μα φτιάξει φλέτσο Λοιπόν, μαλάκα Γιάννη, σταμάτα να μπαίνει στα σπίτια μεσάνυχτα <laughs> και να λε ότι είσαι μάγειρα και πόσο όλοι οι μάγειρε. Φτιάχνουμε σπετσοφάι. <laughs> δεν είναι μακαρόνια, <laughs> δεν είναι τίποτα, δεν Δεν έχουμε λουκάνικα, λέω εγώ, στο σπίτι. Καλή μια σε έφερε ο Γιάννη. Έρχεται με τα λουκάρικά κάτω, Όποιο θέλει, <laughs> <έδιψα>, πολλά στο Γιάννη που τσοφάει. Μη στα πολύ λόγω, έφαγα σπετσοφάι χθε το ξημέρωμα. Αυτό καούρα, το ξέρει ότι αυτό θα το γονέψεις 25 Μαρτίου. <Σ'> αί Μα ακόμα το θυμάται το κόμμα. Ακόμα το θυμάμαι. Ακόμα το θυμάμαι εγώ. Δεν το βάλει. Να σημειωθεί επίση ότι την επόμενη μέρα πήγα κανονικά στη σχολή. Δεν κάνω relate. Γενικά εγώ μετά από χανκόβερ δεν πήγα σχολή. Κάθε μέρα. Δεν πήγαινα σχολή. Αλλά ήξερα ότι αν έχω χανκόβερ δεν θα πάω σχολή. Ενώ όταν δεν είχα χανκόβερ δεν ήξερα ότι θα πάω την επόμενη μέρα σχολή. Ξυπνούσα και έλεγα δεν θα πάω σχολή. Τελεία. Κατάλαβε. Έμενα σε ένα σπίτι στα Εξάρχεια. Εγώ και τρει φίλοι μου αγόρια. Κουράγιο λέει γιατί δεν είχαμε και πλυντήριο και έχω πλύνει χιλιόμετρα σοβακοφανέλλα και βρώμικη πετσέτα πετρωμένη κάλτσα. Γιατί δεν πλένα, Γιατί θα σου πω κάτι που μας διέπει εμάς τις γυναίκες όταν κάνουμε παρέα με αγόρια είναι το ένστικτο ότι πρέπει να τους φροντίσουμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πατριαρχία, ένστικτο, βγαίνει της μάνας. Εγώ προσπαθώ να το αναλύσω με την ψυχολόγο μου, οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι κάνουν. Πρώτον, μου έπαιρναν συνέχεια τι κάλτσε επειδή ήταν καθαρέ και υπέροχε και εγώ του είχα πει τουλάχιστον να μην, μην παίρνουν τι ψηλέ και σε έξι. Εδώ έχει περάσει καιρό και δεν βρίσκω πουθενά κάτι καλσόν καλτσοδέτε με σιλικόνι πάνω-πάνω για να κρατάει τον μπούτι. Καθόμαστε σε ένα πεζούλι, κοιτάω τον ένα του συγκάντικο και βλέπω μια κάλτσα με γύρω από το παπούτσι του. <laughs> του λέω τι είναι αυτέ οι κάλτσε και μου λέει τι βρήκα στο σπίτι. Είχαν πάνω πάνω κάτι πλαστικό και δεν κατάλαβα τι ήταν και το έκοψα με το μαχαίρι τη κουζίνα για να μην με ροχλεί. <laughs> Μαλάκα πήρα, κάλτσα που είναι... Για τη ζαρτιέρα με τη στριγιά. Για την έκοψε. Για να την κάνει κάλτσα για τον παπούτσι. <laughs> δηλαδή δεν ψήθηκε να πλύνει, να πάρει καμιά κάλτσα. Και Μα στα λοιπόν... σούπερ μάρκετ. Αν ο άντρα δεν έχει πάει στρατό ή αν δεν είναι με μάνα που δεν τον έχει. ταχταρισμένο. Ε, δεν παλεύεται σε ένα σπίτι. Oh. Μπαίνεις Μπαίνει μέσα. Λε, αυτοί οι μικροοργανισμοί που δημιουργήθηκαν Ποιοι είναι. Τα κάρα είναι η καλύτερη έκβαση που μπορεί να πάρει η ιστορία. Ο άλλο μου συγκάτοικο ήθελε να του μάθει να φτιάχνει σαλάτα μαρούλι που έκανα φανταστική εκείνη την περίοδο λόγω πίνας και λόγω διατροφή. Τον έστειλα λοιπόν να πάρει ένα μαρούλι. Ένα μαρούλι. Γιατί είναι και πολύ δύσκολο και οι εντολέ στο σούπερ μάρκετ. Δεν, αρκεί να πει μάρκα, δεν αρκεί να πει τι και μάρκα. Να πρέπει να φώτο. φώτο. Ah και ίσω και καλά φωτισμένη, μην πάρει κάτι άλλο. Μετά από λίγο τον άκουσα που γύρισε, αλλά έκανα κάτι και μετά από λίγη ώρα του λέω: Πού είναι το μαρούλι, μου λέει: Τι ξέρω, στην κουζίνα. Ψάχνω, ψάχνω, λέει την κουζίνα, πουθενά το μαρούλι. Για να μην τα πολυλογώ, ψάχνουμε όλο το σπίτι, πουθενά το μαρούλι. Μου λέει: Δεν έχω ιδέα που είναι, άστο. Άστο, άστο και ασαπίσει όπου είναι. Αν αγαπά yeah. κάτι, Άστο να φύγει. Πέρασαν οι ώρε, βράδιασε και πάω για μπάνιο. Και μόλι πάω να μπω στην πανιέρα και βάζω μέσα το ποδαράκι μου με φρέσκο κόκκινο πεντικιούρ, ένιωσα ότι πάτησα μια τεράστια κατσαρίδα, έβγαλα κραυγή, κοίταξα κάτω και ήταν το μαρούλι. Πήγα στο δωμάτιό του γυμνή τη με την πετσέτα και του λέω το μαρούλι ήταν μέσα στην πανιέρα. Και μου λέει: Α, ναι, το έβαλα εκεί για να το πλύνω γιατί στην κουζίνα έχει άπλυτα πιάτα και το ξέχασα εκεί. Οπότε καταλαβαίνει η λογιστική πορεία. Βλέπει γιατί σου έλεγα πριν ότι αν μπει σε ένα τέτοιο έχει ιστορία. Πώ έγραψε αυτό στην Αλήξη Χώρα των Θαυμάτων. Mm. Αυτοί γράψαν την Αλήξη Χώρα των Κουρισμάτων. <Κι> δηλαδή είναι άλλη φάση. Έμενα με τον αδερφό μου όταν ήμασταν φοιτητέ στην Κρήτη. Αυτό πιτόγατο, εγώ γυριστρούλα. Εγώ καθάριζα το σπίτι σαν δουλάρα και συνέχεια του φώναζα πω βρώμιζε το σπίτι. Μία μέρα γυρνώντα βράδυ σπίτι από έξοδο, παρατηρώ μπαίνοντα στο σπίτι στο ταβάνι του σαλονιού ένα αποτύπωμα από παντόφλα. Λέω τι είναι αυτό και μου απαντάει ότι να σκοτώσω το πουρούπι. Μπράβο! Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε γρήφου ρε μετά σε συγκατοίκου. <χωδιά> τι μπορεί να έκανε η σιωτική μέσα στην κατσαρόλα τη κουζίνα, α πούμε. <χωδιά> Συνεχίζω πηγαίνοντα στην κουζίνα και βλέπω μέσα στον αρχή την παντόφλα του. Και μου λέει το επικό. Στέλλα, δεν θα πιστέψει τι έγινε. Έτσι, όπω καθόμουν στη σόπα να ζεσταθώ, με φύρο ύπνο, πήρε φωτιά η παντόφλα, ξύπνησα, τρόμαξα και για να σβήσει την πέταξα φρίσμπι απέναντι στη βρύση. Skills. Διαφορετική λογική. <laughs> Περιπέτεια. Δεν είχε τη λογική να πει ότι πετάω φρίσμπι <laughs> την παντόφλα στον Εροχήτη. Δεν τον ένοιξε που έπαιρνε φωτιά. Λέει: Θα δοκιμάσω. Ζήνα η πολεμίστρια. Αν <Κι> και μου κάνει εντύπωση, πώ γίνεται όταν μένει με αδέρφια ναι. να αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα στη συγκατοίκηση. Συγκατοικείται όλη σα τη γραμμένη <Κι> ζωή. Ναι, αλλά άλλο καθαρίζει. <Κι> ε, εκεί είναι το θέμα. Ότι μία μάνα, το μεγαλώνει ένα αγόρι και ένα κορίτσι, πρέπει να είναι ίδια και απέναντι στο αγόρι και απέναντι στο κορίτσι. Ισοτιμία και δίνουμε τι δουλειέ ανάλογα στον καθένα. Βέβαια. Συνεχίζω λοιπόν με την τελευταία ιστορία. Mm -mm. που λε γκουρού μου, μένω σε αιστεία. Ούσα φοιτήτρια και κληρώνομαι σε δωμάτιο με συγκάτοικο. Πόβο, με κλήρωση, να χειρότερα. Πέρασα μήνε σε φιαλτικού εκεί. Μήνε παράκρουση. Η τύπησα ήταν μια καταπιεσμένη θεούσα που δεν είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή τη. Και το κατάλαβα με τον κακό τον τρόπο. Πρώτον, είχε πάθει μόνη μαζί μου, χρησιμοποιούσε ό,τι έπαιρνα εγώ και όλα στα κρυφά. Αυτό μου θυμίζει κάτι θρίλερ που ζουν ανάμεσα από του τοίχου. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι και η οικογένεια δεν το καταλαβαίνει ποτέ και φοράνε τα βρακιά του και φεύγουν στη σοφίτα. Α πούμε, λέω εγώ τώρα. Όταν έλειπα για μάθημα, δύο κοπές, άνοιγε τα σιρτάρια μου με τα εσόρχα και τα έψαχνα. Εκεί δεν αφήνει εσόρχο με τίποτα. Ερχόταν στο κρεβάτι μου και ήθελε να με χαϊδεύει και όταν τη έλεγα να φύγει και ότι δεν νιώθω άνετα. Θεούσα ή λεσβιούσα. Δεν είναι... λεσβιούσα ήταν, γιατί είναι πολύ κάτω. την είχα δει με το αγόρι μου πάμπολε φορέ να κάνει με τη φίλη τη όσο εμεί κοιμόμασταν. <σχει> Γκάρντιου, <σχει> <σχει> βλεσβιού, θεούσα Αυτό δεν έχει. <σχει> δεν αναιρεί το ένα το άλλο. <σχει> και το άκουγα και το πλάτσα πλούτσα, <σχει> ενώ <σχει> <έχεις> με έβλεπαν. <σχει> <νίτσι. σχει> <σχει> 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 ενώ έβλεπαν ότι ήμουν αξίπια. Εντάξει, μπορεί οι κοπέλε να είχαν το. Να θέλουν να τις βλέπουν, ρε παιδί μου. Βέβαια, αυτό είναι καλό όταν έρχεσαι σε συμφωνία με τον άλλον, ας πούμε, λέω τώρα. Και η φίλη της μου είπε ότι συγκάτοικός μου είναι συνέχεια Χόρνη, ναι. 24-7, που πρότειναν μεταξύ σοβαρού και αστείου να κάνουμε. Mm. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, δεν βλέπω πουθενά το αστείο, εντάξει. <laughs> Αυτέ οι δύο έκαναν διάφορα μεταξύ του. Παρ' όλα αυτά η φίλη τη είχε έναν πρώην και έκανε και κάτι και με αυτόν. Α, ήταν πάει. Και αυτό ερχόταν τα βράδια σε φάση 3-4 και την έπαιρνε με τη μηχανή τη η Όταν εγώ αναρωτήθηκα και θέλησα να το πω στη φίλη τη, μου είπε ότι το ξέρει. Δηλαδή η φίλη τη αυτή που αλλιώ. Είχε έναν πρώην, Βάλει. που αυτό ο πρώην έρχεται και, και έπαιρνε συγκάτοικο. Κατάλαβε. Υπερσεξουαλική συγκάτοικο επαφή με το Θεό. Πήρε, λέει, στη φίλη δώρο και το χρησιμοποιούσαν το βράδυ όταν ερχόταν το αγόρι μου, μια φορά την εβδομάδα επίτηδε, γιατί σου λέει: Εμεί θα κάνουμε τη ζωή σα ρόζ, δεν θα κάνετε εσεί τη δική μα. Στο σπίτι κυκλοφορούσε με τα ισόρουχα, το λιγότερο, ίσω και να το φανταστήκαμε. Τα φώτα έκλειναν στι 7, μετά δεν την ένοιαζε, αν θέλω να διαβάσω, άρχιζε και ούριαζε. Δεν είχαμε θέρμανση και δεν με άφηναν να ανοίξω σόμπα, ούτε καν όταν είχαμε χιόνια με μείον δύο. Καταλαβαίνει, χα... να να ζεσταίνετε <laughs> και άλλοι α... Να κάνει τα Έτσι. Μια μέρα κάλεσα τι φίλε μου στο δωμάτιο και μόλι έφυγαν άρχιζε και ούριαζε ότι είναι σατανίστριε και πολύ περίεργε και δεν τι ξαναθέλει εδώ. Άκου τώρα, αυτέ είναι κανένα Είτε μπροστά μα. Μπαχαλοσατανίστρια. Είχε άρωμα με μυρωδιά μύρου. Εννοείται. Παιδιά το μύρισα γενικά από όλη την περιγραφή. Ενό τόσο περίεργου ατόμου, περίεργου συμπεριφορικά, μπορώ να φανταστώ ή μύρο ή πατσουλή. Μου έκλειψε την ταυτότητα και τη βεβαίωση ότι είχα κάνει εμβόλιο, επειδή ήταν αντιεμβολίστρια και νόμιζα ότι δεν θα το καταλάβαινε κανεί. Μου έκλειβε τα πράγματα γενικά, ακόμη και τα σαμπουάν, το λιγότερο. Δηλαδή, στο ότι σου έκλειψε την ταυτότητα για να μπαίνει σε κλαμπ, επειδή ήταν αντιεμβολιά, και Εφεούσα. Αυτό αν μου θα, θα έμπαινε στο βίντεο. Μου πήρε δώρο για να μην τη το λόγο που μου πέρασε γιο στο λάπτοπ. <laughs> <laughs> Πέρασα μαρτυρικά, φίλοι. Έβγαινα και έβαζα τα κλάματα μετά από όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ακούσει πιο φρικτή συνθήκη ζωής στη ζωή μου ever. Καλύτερα δηλαδή, με γονεί. Ναι, και γονείς. από ανθρώπου που κάνουν λίγο πιο περίεργε δουλειέ και μου το έχουν πει, που έχουν περάσει ακόμη πιο δύσκολα. Αυτή η ιστορία με έκανε να μην μπορώ να πάρω ανάσα ήδη από το 5. Ναι, δηλαδή, φτάσαμε δηλαδή, φτάσαμε 12. Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Τη είπα, ελπίζω να το ξεπέρασε όλο αυτό. Νομίζω που μου επιβεβαίωσε και η κοπέλα ότι δεν το βιώνει πλέον και ότι ήταν μια εμπειρία στη ζωή τη Τραυματική, πάνω. μάλλον. Φαντάζομαι ότι θα ήταν μια τραυματική εμπειρία στη ζωή τη. Εύχομαι να μην συμβεί σε κανέναν άλλον αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σε αυτό το βίντεο. Ευχαριστούμε για τι ιστορίε που μοιραστήκατε. Ε, ήταν υπέροχε όλε. Εγώ πραγματικά θεωρώ μία και μία αυτέ τι ιστορίε. Εννοείται ότι θα γίνουν και part 2. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλνουμε πολλά. Φιλιά, τα λέμε την άλλη Δευτέρα.